Παρά τους αγώνες που επί 8 μήνες έδωσε σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, γράφτηκε μια μαύρη σελίδα για την δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας, αφού απολύονται καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζει η ΕΛΜΕ Τρικάλων. Διότι έτσι αποφάσισε και διέταξε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κύριο Θεόδωρο Μούτο, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά ύστερα από το 1911. Θεωρώ, είπε, ότι το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ και θα δούμε και άλλες τέτοιες ενέργειες, αν δεν αντιδράσουν οι καθηγητές μαζικά και οργανωμένα. Από ό,τι φαίνεται, οι καθηγητές δεν έχουν καταλάβει ή δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτό που έρχεται. Γιατί αυτό που έρχεται είναι μία μόνιμη αβεβαιότητα στα εργασιακά μας δεδομένα, είναι οι απολύσεις. Έχουν ψηφίσει τις καταργήσεις τομέων και κατάργησαν την οργανικότητα στα σχολεία στην ουσία. Λοιπόν, πολιτικές αυτές οι οποίες λένε, τις βαφτίζουν μνημονιακές, είναι πολιτικές οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους και όπου έχουν εφαρμοστεί εκείνο που επήλθε είναι η συρρήκνωση του δημοσίου τομέα και επομένως οι απολύσεις πάλι. Και αυτό παλεύουμε σήμερα και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι χωρίς οργανωμένη πάλι, χωρίς ο κόσμος να βγει πραγματικά στο δρόμο και να παλέψει για αυτό το οποίο νομίζει ότι τώρα υπάρχει και θα φτάσουμε από ό,τι φαίνεται στις αρχές πάλι του περασμένου αιώνα, όπου οι υπάλληλοι που απολύονταν πηγαίναν και κλαίγανε στην πλατεία και γι' αυτό ονομάστηκε πλατεία Κλαθμόνος. Αυτό είναι το μέλλον και οι συνάδελφοι καθηγητές από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν το έχουν καταλάβει.